Στη γραμματεία του εργατικού κέντρου κατατέθηκαν πρακτικά αρχιερεσιών από 24 σωματεία που πραγματοποίησαν εκλογές την τελευταία τριετία και εξέλεξαν αντιπροσώπους για την εκπροσώπησή τους στο εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Από τα σωματεία αυτά εκλέχθηκαν 96 αντιπρόσωποι και 6 με συμβουλευτική ψήφο του Σωματείου Συνταξιούχων, σύμφωνα με το μέτρο ένα αντιπρόσωπο προς κάθε 50 ψηφίσαντες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου, στη συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή 13 Γενάρη, συζήτησε την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων αυτών και αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στο Σώμα την νομιμοποίηση των 91 αντιπροσώπων και την απόρριψη 5 συνολικά αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η απόρριψη ενός αντιπροσώπου από το Σωματείο Πασίπ Γερμανός και 4 αντιπροσώπων από το Σύλλογο Εργαζομένων Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, τη γνωστή Πίνδο, με το αιτιολογικό ότι οι εν λόγω αντιπρόσωποι εκλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, διαδικασίας δηλαδή που δεν προβλέπεται από το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων και δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας. Επειδή είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί ένα τέτοιο ζήτημα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιτρέψτε μου συνοπτικά να υπενθυμίσω ορισμένα ζητήματα για να μπορέσει να διαμορφώσει γνώμη ο κάθε αντιπρόσωπος και να ψηφίσει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία ως μέσο για την πραγματοποίηση αρχιερεσιών προβλέπεται στο νόμο 4808 του 2021 για τα εργασιακά, το γνωστό σε όλους μας νόμο Χατζηδάκη, τόσο το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, όσο και η μεγάλη πλειοψηφία των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχουν πάρει απόφαση να ακυρωθεί στην πράξη, να μην εφαρμοστεί στη ζωή. Είναι ο νόμος που ανάμεσα στα άλλα καταργεί στην πράξη το 8ωρο επιβάλλοντας 10 ώρες δουλειάς. Καταργεί το δικαίωμα στην απεργία με σειρά απεργοκτόνων διατάξεων. Προχωρά στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστών και των μελών των σωματείων με τη θέσπιση του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Παρεμβαίνει στον τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων ενάντια στα καταστατικά και τις διαδικασίες που οι εργαζόμενοι αποφασίζουν. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την προκήρυξη των απεργιών, ο νόμος αυτός έχει καταστεί ανενεργός, αφού στον 1,5 χρόνο ζωής του καμία συνδικαλιστική οργάνωση που προκήρυξε απεργία δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του. Όσον αφορά το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επίσης δεν έχει προχωρήσει η εφαρμογή του, ενώ το 4ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το έκρινε αντισυνταγματικό, αφού συνιστά σοβαρή επέμβαση στο δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Τέλος, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, μεγάλος αριθμός συνδικαλιστικών οργανώσεων αρνείται να τις εφαρμόσει, ενώ όπου επιβάλλονται παρά τη θέληση των εργαζομένων, καταγράφονται σοβαρές αντιδράσεις, άρνηση συμμετοχής στις εκλογές, συνειδητής αποχής σε επίπεδα ρεκόρ, όπως για παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς, στο Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής και αλλού. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων να αποφασίζουν αυτοί, χωρίς την παρέμβαση κανενός τρίτου, του τρόπου λειτουργίας του σωματείου τους και της εκλογής των αντιπροσώπων τους, με όποιον τρόπο αυτοί νομίζουν. Συνοπτικά, για τα ζητήματα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, υπενθυμίζουμε τα εξής. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αξιοποιείται στην κατεύθυνση άμεσης παρέμβασης της εργοδοσίας και του κράτους στα συνδικάτα. Επιδιώκουν να καταργήσουν τις ζωντανές διαζώσεις διαδικασίες, όπως η σημερινή, τόσο στις αρχαιρεσίες, όσο και στις γενικές συνελεύσεις. Θέλουν να μετατρέψουν τα σωματεία σε σφραγίδες τους. Στα σωματεία και στις εκλογές συμμετέχουν εργαζόμενοι, διεξάγεται ζωντανή συζήτηση και επαφή μεταξύ των εργαζομένων, υπάρχει αντιπαράθεση, κριτική και έλεγχος των αιρετών. Τα εκλεγμένα μέλη της διοίκησης της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης και οι αντιπρόσωποι στις ανωτέρως συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να δεσμεύονται
από τις συλλογικές αποφάσεις και να απολογούνται στους εργαζόμενους. Γι' αυτό στις εκλογές για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τον πρώτο λόγο για τη διαδικασία εκλογής τους τον έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να αποφασίζει για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις αποφάσεις του σωματείου κανένας άλλος πέρα από τα μέλη του, πόσο μάλλον η εργοδοσία και το κράτος. Είναι επικίνδυνο να θεωρείται δημοκρατική διαδικασία η διεξαγωγή εκλογών χωρίς ενημέρωση, χωρίς ζωντανή συζήτηση, χωρίς αντιπαράθεση, χωρίς ανταλλαγή απόψεων. Καμία δημοκρατική διαδικασία δεν διασφαλίζεται από τον καθένα ξεχωριστά με το πάτημα ενός κουμπιού μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή ή από τον καναπέ του σπιτιού. Πρόσθετα, τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρουσιάζουν προβλήματα τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και από την πλευρά της διαφάνειας, της μυστικότητας και της προστασίας της ανωνυμίας των ψηφοφόρων και της ψήφος τους. Συγκεκριμένα, ενώ στα σωματεία, σύμφωνα με τα καταστατικά μας, την ευθύνη για την πραγματοποίηση των εκλογών έχουν τα εκλεγμένα μέλη τους που απαρτίζουν τις εφορευτικές επιτροπές, όπως θα ψηφίσουμε και εμείς στο τέλος αυτής της διαδικασίας, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή έχει διακοσμητικό ρόλο. Δεν μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία, ούτε να παρέμβει ουσιαστικά σε αυτήν. Ενώ σήμερα η εφορευτική επιτροπή κάνει ταυτοπροσωπεία, δηλαδή ελέγχει ποιον έχει απέναντί της με την αστυνομική ή τη συνδικαλιστική ταυτότητα, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν γνωρίζει ποιος ψηφίζει, αφού η ψηφοφορία γίνεται με ένα απλό ηλεκτρονικό link που θα μπορούσε να διαρρεύσει και να ψηφίσει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να γνωρίζει με κάποιο τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησης του ψηφοφόρου. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή δεν γνωρίζει αν ο ψηφοφόρος δέχεται πιέσεις τι να ψηφίσει. Ενώ σήμερα καμία εφορευτική επιτροπή δεν δέχεται ο ψηφοφόρος να μπαίνει στο παραβάν παρουσία του προϊσταμένου ή του εργοδότη του, στην ηλεκτρονική ψηφοφορία οι ψηφοφόροι είναι πιο ευάλωτοι στον εξαναγκασμό ή ακόμα και στην εξαγορά της ψήφου του, αφού δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πού βρίσκεται ο ψηφοφόρος την ώρα που ψηφίζει μπροστά από τον υπολογιστή. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ψηφίσει κάποιος για λογαριασμό άλλου. Στην εποχή που ο εργαζόμενος εκβιάζεται να επιστρέψει ακόμη και τμήμα του μισθού του, όπως το δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα στον εργοδότη, είναι πολύ πιο εύκολο να παραχωρήσει εθελοντικά ή όχι ένα link, δίνοντας τη δυνατότητα στην εργοδοσία ή σε άλλους μηχανισμούς να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα εκλέγοντας τους εκλεκτούς τους. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η εκλεγμένη εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτή που συλλέγει τις ψήφους. Τις παραδίδουν τα αποτελέσματα κάποιοι που δεν είναι μέλη του σωματείου. Επιπλέον, σε ενδεχόμενο που καταγγελθούν παρατυπίες, δεν μπορεί να γίνει καμία εκ των υστέρων ένσταση για τη διαδικασία, καθώς δεν μπορεί να ελεγχθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία παρά μόνο από τεχνικούς διαχειριστές του ηλεκτρονικού συστήματος που δεν είναι μέλη του σωματείου. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία επανακαταμέτρηση, μιας και δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια. Όλη η διαδικασία είναι αυτόματη και βασίζεται στην τυφλή εμπιστοσύνη στο σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της νοθείας και της παραποίησης των εκλογικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κάλπης. Όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα σωματεία που μας απασχολούν, για το σωματείο ΠΑΣΥΠ Γερμανός, η εφορευτική στο συγκεκριμένο σωματείο, παραβιάζοντας το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, άλλαξε από μόνη της την απόφαση για διαζώσεις εκλογές και όρισε εκλογές με αποκλειστικά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο μεγάλος όγκος των μελών του Σωματείου, που είναι εργαζόμενοι στα καταστήματα Γερμανός, υποχρεώθηκε να ψηφίσει με την παρουσία των προϊσταμένων τους, που ήταν υποψήφοι, και με διάφορους παρατρεχάμενους που βοήθησαν εντός εισαγωγικών τους συναδέλφους να ψηφίσουν.
Όποιος γνώριζε τον κωδικό που είχε αποσταλεί στα εταιρικά email μπορούσε να ψηφίσει έναντι οποιαδήποτε του συναδέλφου αφού δεν υπήρχε καμία διαδικασία ταυτοποίησης. Το σύνολο των ψήφων που ανακοινώθηκε ήταν διαφορετικό από το άθροισμα των ψήφων σε κάθε τοπική διοικούσα επιτροπή. Υπήρξε υποψήφιος που πήρε περισσότερους σταυρούς από τα ψηφοδέλτια που πήρε το ψηφοδέλτιο που συμμετείχε. Υπήρξε επικεφαλής συνδυασμού που φαίνεται να έλαβε 0 σταυρούς, ενώ η εφορευτική επιτροπή προσπάθησε να τον πείσει ότι ούτε ο ίδιος δεν ψήφισε τον εαυτό του. Όσον αφορά το Σύλλογο Εργαζομένων Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, το γνωστό σε όλους μας Σωματείο της Πίνδου, που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές κατά το παρελθόν με τις παρεμβάσεις της εργοδοσίας στο Σωματείο, πέρα από τις παραπάνω επισημάνσεις που έγιναν, το Σώμα πρέπει πρόσθετα να γνωρίζει ότι από το πρακτικό αρχαιρεσιών της Πίνδου είναι σαφές ότι παραδόθηκε στην Εφορευτική Επιτροπή και στους δικαστικούς αντιπροσώπους ένα αποτέλεσμα και ένα διαμορφωμένο έντυπο με ονόματα χωρίς να προκύπτει από πουθενά η εγκυρότητά τους. Ενώ η κατάσταση ψηφισάντων, τις διαζώσεις ψηφοφορίας, φέρνει υπογραφές των δικαστικών αντιπροσώπων και της Εφορευτικής Επιτροπής, αποτυπώνεται σε αυτή ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και υπογραφή του ψηφισάντος, του ψηφοφόρου, στην κατάσταση ψηφισάντων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αυτή είναι ανυπόγραφη, χωρίς σφραγίδα και αποτυπώνεται το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το email δηλαδή, και η επισήμανση ναι ή όχι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μια τέτοια λίστα μπορεί να έχει φύγει από οποιοδήποτε γραφείο της εργοδοσίας. Θα μπορούσε κάποιος να την κατασκευάσει και να την φέρει εδώ στο εργατικό κέντρο. Τέλος, με δικαστική προσφυγή της εργοδοσίας απαγορεύτηκε στη διοίκηση του εργατικού κέντρου να παραστεί στις εκλογές του εν λόγω σωματείου, ώστε να ελέγξει την ορθότητα της εκλογικής διαδικασίας. Μάλιστα, στην προσπάθεια των μελών της διοίκησης να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όπως ορίζονται από το καταστατικό μας, τους ασκήθηκε μήνυση σε βάρος τους, με συνέπεια να απομακρυνθούν από την αστυνομία, από το χώρο των εκλογών και να μην επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.